Πάμε σε μια ακόμη πολιτική συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, το συνεκπρόσωπο των Πρασίνων, που έχουν φτιάξει εκεί μια συνεργασία, θα μας πει ο κύριος Τρεμόπουλος, μια πολιτική συνεργασία και λέγονται Πράσινη Μόβ, θα μας τα πει όλα. Κύριε Τρεμόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, είστε καλά. Λοιπόν, πριν από αυτά όμως, πριν να δούμε την πολιτική σκηνή, θα ήθελα από εσάς κάποιες σκέψεις, αν μπορεί να αποτυπώσει κανείς με λέξεις όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, στη Συρία, όλα αυτά τα εφιαλτικά που συμβαίνουν εκεί. Πραγματικά δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά που έχουν υποθεί και μάλιστα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Δηλαδή την απόλυτη ταύτιση με το ανθρώπινο δράμα, με μια καταστροφή που σπάνια συμβαίνει. Η στάση της κυβέρνησης αλλά και η υποστήριξη από την αντιπολίτευση για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει και πιστική και πολιτική διάσταση. Την έννοια ότι συμπαραστηκόμαστε σε ανθρώπους με κεφαλαία και όχι σε καθεστώτα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο Αγγέλαδος ήρθε νύχτα, το σκεφτόμαστε πολύ καλά. Αυτός ήταν που ήρθε, αυτός είναι που διέλυσε τις κοινότητες, δημιούργησε τόσες χιλιάδες θύματα. Και γι' αυτό ακριβώς η απάντησή μας θα είναι η θωράκιση απέναντι σε τέτοιου είδους γεγονότα. Θωράκιση και η ανθρωπιστική αλληλεγγύη. Αυτό έχω να πω και χωρίς ανταλλάγματα πρέπει να δοθεί η βοήθεια αυτή. Και βέβαια στη συνέχεια μπορούμε να ελπίσουμε, επειδή προβλήθηκε πάρα πολύ στα μέσα της ενημέρωσης της Τουρκίας αυτή η κίνηση της Ελλάδας, ναι, να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με αυτή τη μεγάλη χώρα που συμβαίνει να είναι γείτονας με όλα τα προβλήματα που δημιουργούν κατά καιρού η ηγεσία. Για πάμε στην πολιτική σκηνή της χώρας. Πώς βλέπετε αυτά που εξελίσσονται μεταξύ των δύο κυρίως μεγάλων κομμάτων, ναι, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για τις υποκλοπές και αυτό, για την ακρίβεια, όλη την δημόσια συζήτηση. Υπάρχει μια πολιτική τεχνητής πόλωσης, ναι, ναι, σε πολλά σημεία, ενώ δεν είναι τόσο χασματώδεις οι διαφορές ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει και άλλες φορές εν όψη των εκλογών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ναι μεν αλλά σε πάρα πολλές θέσεις. Εδώ η ακραία αντιπαράθεση προσπαθεί να συσκοτήσει τις ομοιότητες και να μεγεθύνει τις διαφορές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα διαφορετικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που να σέβεται και τους ανθρώπους και τη φύση και την κοινωνία, τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, να υπερασπίζει μια βιώσιμη αλληλέγγυα οικονομία για όλους και όλες, να μην μένει κανείς πίσω, να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της φτώχειας, της ενεργειακής, της ακρίβειας, να μπορεί να δώσει σύνθετες οικολογικές απαντήσεις σε έναν πλανήτη ο οποίος καταραίει. Μιλάμε για κρίση. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς το πράσινο κύμα σε ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο προσπαθεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Και θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Γι' αυτό και δώσαμε αυτή το βάρος στη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας 7 σχημάτων, τα οποία και συγκρότησαν το πράσινο και μοβ. Πράσινο είναι οι γνωστές ιδέες που λέμε ένα τεράστιο όχι στις εξορίξεις. Είναι για μας που λέμε κόκκινη γραμμή απέναντι σε οποιοδήποτε θέλει να αδιαφορήσει για τα όποια προβλήματα απειλούν και τον πλανήτη και το περιβάλλον, αλλά στο τέλος, όχι μόνο μέσω της κλιματικής κρίσης, αλλά και με υπαρκτές, μελετημένες, κοστολογημένες επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη. Αυτά ανήκουν στο πράσινο και το MOV αντιστοιχεί σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες συνεργάζονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι 73 δυναμικοί παραγωγικοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι και έχουν στους κόλπους τους 4 από το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πειρατών, έναν από το Φεντεραλιστικό Κόμμα του Βολτ, από το Κόμμα για τα Ζώα,
μαζί μας στη συμμαχία είναι οι οικοφεμινίστρες. Συγκροτούμε δηλαδή ένα τεράστιο για μας, για τα δεδομένα μας, ένα μεγάλο σχήμα. Να δούμε πώς θα πάει στις εκλογές. Και Έλληνας πολίτης που θέλει μια διαφορετική προοπτική, ένας πυλώνας τα θέματα ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος, ο άλλος είναι η δημοκρατία, τα δικαιώματα, η ομόσπονδη Ευρώπη των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κύριε Τρεμόπουλε, τι λέτε εσείς για το αυριανό, όπως όλα δείχνουν, μπλόκο στον Κασιδιάρη, στο κόμμα του Κασιδιάρη, τι άποψη έχετε? Θα ήθελα λίγο να επαναλάβετε το ερώτημα. Τι λέτε για την προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο να υπάρξει αποκλεισμός του κόμματος Κασιδιάρη από τις ερχόμενες εκλογές? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά που μας χωρίζουν από την ακροδεξιά και την ρατσιστική και ναζιστική ιδεολογία είναι οι διαφορές μας είναι τεράστιες. Το χάσμα είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η δημοκρατία έχει με όλα τα προβλήματά της, με πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη δύναμη στην κοινωνία των πολιτών, με δημοψηφίσματα τοπικά που θα το οργανώνουν οι Δήμοι κτλ. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι συντεταγμένη η στάση της πολιτείας. Πρέπει να υπάρχει οριστική και τελεσίδικη απόφαση. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και τρίκ, μπορεί να γίνει μαϊμού κόμμα, το οποίο να έχει στη φυλακή τον Κασιδιάρη και να έχει ένα άλλο πρόσωπο προς τα έξω. Υπάρχουν διάφοροι υποψήφοι απεχθείς ή λιγότερο πολιτικοί, οι οποίοι και να κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή, ένα ακροδεξιό σχήμα με ναζιστικές ή νεοναζιστικές καλύτερα διαστάσεις θα μπορούσε να πάρει ξανά τη Χρυσή Αυγή. Το βλέπουμε αυτό, εκφράζεται στην κοινωνία, εκφράζεται ακόμη και στα σχολεία. Δυστυχώς. Υπάρχουν λοιπόν άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτή τη λογική, στη βία αντιπαράθεση, στον ηγέτη, στον τζαμπουκά, στον μπούλινγκ των πιο ήπιων μαθητών ή ακόμη και των αδύναμων ανθρώπων. Αυτή η αναπαραγωγή μιας ιδεολογίας που έδωσε τη δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή να εκπροσωπήσει αυτές τις θέσεις στη Βουλή, ναι, εξακολουθεί να υπάρχει και να έχει δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπουμε φαινόμενα, άνθρωποι που έχουν και είναι και περάνω υποψίας, πηγαίνουν και καταθέτουν την προσωπική τους ακτινοβολία που την απέκτησαν με την μπάλα στα πόδια, για παράδειγμα. Μιλάτε για τον Τσιάρτα τώρα, ναι, βεβαίως. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τσιάρτας αποκηρύχθηκε. Αποκήρυξαν τον Τσιάρτα με ανακοίνωσή του η μάνα του και η αδερφή του. Είναι πολύ βαρύ να σε αποκηρύξει η μάνα σου, εντάξει, για την αδερφή σου. Τον αποκήρυξαν όμως λόγω και της ιστορίας του πατέρα Τσιάρτα, ο οποίος ήταν αγωνιστής τη δεκαετία του 70, του 80, μαζί με τον Ανδρέα Παπαντρέου. Μια γνωστή ιστορία τελευταία. Ναι, κύριε Τρεμόπουλε, λοιπόν. Τέτοια φαινόμενα θα υπάρχουν και άλλα και στον χώρο του θεάματος. Έχουμε δει και ανθρώπους μέσα στο γήπεδο να χαιρετούν ναζιστικά, να έχουν άθλιες συμπεριφορές, όπως τη διάρρη της βάστικα στο χέρι. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Το ζήτημα είναι αν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πόλο. Και αυτό θα έπρεπε να το έχουν αντιμετωπίσει τα κόμματα εγκαίρως. Και θυμίζω ότι όπως στη διάρκεια του Μεσοπολέμου τις ακροδεξιές και φιλοναζιστικές οργανώσεις όπως τα 3Ε που έδρασαν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στα Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη που έκαναν το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων, αυτή η οργάνωση δεν εξεντώθηκε από τους Βενιζελικούς. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν και στον χώρο του Βενιζελισμού. Τους εξειδωτέρωσε το Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Τρεμόπουλε, επειδή είστε από τη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει αυξημένο ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα ακροδεξιών. Είναι γεγονός αυτό. Καταγράφεται σε κάθε εκλογική διαδικασία, έτσι. Γιατί? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι γεγονός ότι οι λεγόμενες νέες χώρες έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα μετά το 12-13 και ο πληθυσμός ο διαφορετικός είναι υπαρκτός
προστέθηκαν πρόσφυγες. Εγώ έχω την εμπειρία από τη μια μεριά και από ντόπιους Έλληνες της Κοζάνης, από τη μεριά του πατέρα μου, mm-hmm. και πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, την Αδριανούπολη, 40 κλησιές, από τη μεριά της μητέρας μου, mm-hmm. και μπορώ να κάνω πιο ουδέτερα μια τέτοια προσέγγιση και να πω ότι αυτό το μείγμα πολλές φορές έχει φέρει συγκρούσεις, έχει αναδείξει ακραίες συμπεριφορές, mm-hmm. και αυτό εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει. Έχει αναδειχθεί ένα στρώμα που έχει μάθει να ζει κάνοντας τον πατριωτισμό επάγγελμα. Και αυτό δηλητηριάζει την πολιτική και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και χαιρετήσαμε τα Γιάννενα που κατάφεραν μέσα από την αξιοσύνη να βγάλουν τον πρώτο Εβραίο δήμαρχο στη χώρα. Είναι μια διαφορετική απάντηση στην ετερότητα, στη διαφορετικότητα που πρέπει να κατοχυρωθεί και στην ελληνική κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει λοιπόν ότι κυρίως για το ότι οι προσφυγικοί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα σε αρκετό βαθμό. Ναι, και αυτοί οι ρητορικοί, άνθρωποι ξεριζωμένοι και καταδιωγμένοι, θέλησαν εδώ να παίξουν ένα ρόλο και αντιμετώπισαν ακόμη και την εχθρότητα αυτών. Και αυτό δημιούργησε συμπεριφορές, αυτό που μου περιγράφετε, δημιούργησε ευνοϊκό έδαφος για ακροδεξιές απόψεις και συμπεριφορές δημιουργήθηκαν εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι και κλείνουμε με αυτό, κύριε Δραμόπουλε. Ωραία, εντάξει, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Βέβαια, βέβαια, θα έχουμε πολλές φορές βιβλίο για αυτά τα θέματα. Την ευκαιρία. Νομίζω όμως ότι η δημοκρατία θα έπρεπε να θωρακίσει περισσότερο, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που δημιουργούν τις ακροδεξιές και φιλοναζιστικές απόψεις. Μόνο τρία σημεία θα θίξω. Πρώτον, περιβάλλον κρίσης υπήρχε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεύτερον, απαξίωση της πολιτικής ελίτ. Και τρίτον, ευνοϊκή αντιμετώπιση από τις διάφορες πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές ελίτ αυτών των ακραίων δυνάμεων. Αν σας αυτά τα τρία καγαλυφθούν από κάποιο σχήμα και αποκτήσει ηγέτη, τότε ναι, μπορεί να έχουμε σοβαρές ανατροπές που θα θυμίζουν τις εξελίξεις του Μεσοπολέμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει η δημοκρατία να τα αντιμετωπίσει με πιο συντεταγμένο τρόπο και όχι με μικροπολιτικές καντρίλες. Να είστε καλά, κύριε Τρεμόπουλε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, όπως είπα και λίγο πριν. Να είστε καλά. Και σας εγώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.